Εδώ σημείνεν εις το μάτι και μία καρδία, δοξάζει κι ανυμνήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Από άκρη άκρη Ελλάδα τιμά σήμερα ανήμερα του 15 Αυγούστου τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την κοίμηση της Θεοτόκου. Ελευθερώτρια, οδηγήτρια, γιάτρισα, βρεφοκρατούσα, γλυκοφιλούσα, εκατοντάδες τα λατρευτικά ονόματα που της δόθηκαν και αναρρύθμιτα τα προσκυνήματα όπου προστρέχουν σήμερα χιλιάδες πιστών. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και στη μονή γωνιά στο Κολυμπάρι. Η Παναγίτσα, η αγαπούλα μας, η μανούλα μας. Κάθε χρόνο έρχομαι εδώ πέρα. Η Παναγία, μακάρι πάντα να είναι η σκέπη μας και να έχουμε την ευλογία της. Ερχόμαστε κάθε χρόνο. Είμαστε από εδώ, είναι η γυναίκα μου και ερχόμαστε. Για τον χρόνο να είστε καλά. Δίνει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, αγάπης. Εκατοντάδες πιστών, πολλοί εξ αυτών γονατιστοί, κάθε χρόνο ανηφορίζουν με θρησκευτική ευλάβεια προς το ναό της Παναγίας. Η μεγαλύτερη εκκλησία μας εδώ και ερχόμαστε κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα η κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ονομάζεται και Πάσχα του Καλοκαιριού. Είναι μια γιορτή απίστευτη. Έχει κάνει πολλά θαύματα και ειδικά και σε μένα. Μου σώσε το παιδί μου. Και έρχεστε κάθε χρόνο γι' αυτό. Κάθε χρόνο, κάθε χρόνο. Αλλά δεν μπορώ να κάνω το θαύμα μου να περπατήσω. Τόσα χιλιόμετρα με τα πόδια για την Αμπεχανιά. Μέρα αυτή εδώ η Παναγία μας είναι η μάνα μου, είναι τα πάντα. Κάθε χρόνο έρχομαι ξυπόλτη. Πάντα είναι τα πάντα και να μας βοηθάνε και χρόνια πολλά και βοήθεια να είναι για όλους και να έχουμε υγεία κάθε χρόνο να έχουμε. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, μεγάλη γιορτή, η κοίμηση της Παναγίας, του Θεοτόκου, μεγάλη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Η περιφορά του επιταφείου και η μεγαλοπρεπής λιτάνευση της εικόνας δημιουργούν θρησκευτικό δέος και συγκίνηση. Τη μονή γωνιάς βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γιάτρισσας. Είναι μια μέρα ελπίδας για όλο τον κόσμο να βρίσκουμε παρηγοριά στην εικόνα της Παναγίας, να μας δίνει δύναμη για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω ότι η πίστη βοηθά τους ανθρώπους να συνεχίζουν μπροστά και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και για μας, για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Είναι πολύ όμορφα και έχει μια κατάνοιξη εδώ πέρα και κάθε χρόνο ερχόμαστε, ναι, κάθε χρόνο. Και είμαι πολύ συγκίνημαι. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την Ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς. Σε αυτή λοιπόν, αδελφοί μου, την πνευματική πορεία μας οδηγεί και μας ανοίγει δρόμους προς τον ουρανό και ο καθής εξ ημών και κάθε μία από εσάς αλλά και όλοι μαζί ως ένα σώμα, ως εκκλησία καλούμεθα να βιώσουμε και να ζήσουμε αυτό το μυστήριο της χάριτός της στις ζωές μας, στην ύπαρξή μας, το είναι μας, την καθημερινότητά μας, τις οικογένειές μας, τις εργασίες μας, τον τόπο μας, στον κόσμο όλο. Αναπόσπαστο πλέον στοιχείο του 15 Αυγούστου σε πολλά μέρη της Ελλάδας είναι η τέλεση της λεγόμενης ακολουθίας του επιταφείου της Παναγίας. Υπάρχει ευλαβή συνήθεια του κόσμου να στολίζουν τον επιτάβιο με άνθη την ημέρα του 15 Αυγούστου και μέσα εκεί να αποθέτουν εικόνα κοιμήσεως της Παρθένου. Αν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε την Ανάστασή μας, ας ακολουθήσουμε το ασκητικό μήνυμα της Παναγίας, το μήνυμα της σιωπής, το μήνυμα της προσευχής, το οποίο ανακαινίζει, αναγεννά, αναπλάθει και διαμορφώνει έναν άλλο άνθρωπο δια του ελαίους όμως του πνευματικού κόσμου. Σε πόλεις και χωριά, ανά την επικράτεια σε εκκλησίες αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου, διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια που καταλήγουν σε γλέντι. Η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός για το λαό, επειδή η Παναγία μετέστη προς τη ζωή. Εξάλλου τον 15 Αύγουστο γιορτάζουν ο Παναγιώτης, η Μαρία και η Δέσποινα.